Το πράσινο φως για την εφαρμογή του σχεδίου κινήτρων για τους εμβολιασμούς αναμένεται να ανάψει αύριο η κυβέρνηση. Ο βασικός κορμός του σχεδίου καταρτίστηκε χθες στη συνεδρία της Διυπουργικής Επιτροπής, ενώ το ολοκληρωμένο πακέτο κινήτρων θα κλειδώσει αύριο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει υπό τη νέα του σύνθεση. Το Υπουργικό θα κληθεί να εγκρίνει μεταξύ άλλων την πρόταση του απερχόμενου Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου για επαναφορά του Safe Pass σε εξωτερικούς χώρους, την πρόταση του Υπουργού Άμυνας για παραχώρηση πενθήμερης τιμητικής άδειας στους νεοσύλλεκτους που εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν το επόμενο διάστημα, καθώς και την εισήγηση της Υπουργικής Επιτροπής για αύξηση του ποσοστού πληρότητας ακόμη και στο 100% σε χώρους και υποστατικά όπως γήπεδα, κινηματογράφη και θέατρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δέχονται μόνο εμβολιασμένα άτομα. Αναμένεται να συζητηθούν και να αποφασιστούν ποια από αυτά τα κίνητρα είναι εφαρμόσιμα και μπορούν να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι εμβολιασμένοι και μη κοινωνικοποιούνται με ασφάλεια. Λόγω της επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας, η πρόταση για κατάργηση του προγράμματος δωρεάν ελέγχου με rapid test μπαίνει για την ώρα στο σιρτάρι. Ωστόσο, πληροφορίες του Αντένα αναφέρουν ότι κατά την αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό του προγράμματος σε κατοπινό στάδιο. Το σχέδιο κινήτρων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, διαπιστώνουν οι εργοδοτικές οργανώσεις και ΕΒΕ και ΟΕΒ. Με επιστολή την οποία απέστειλαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την οποία συνυπογράφουν άλλοι 9 επαγγελματικοί φορείς, υπογραμμίζουν την ανάγκη για λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι η οικονομία δεν πρόκειται να κλείσει ξανά και εισηγούνται όπως οι εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν να υποβάλλονται σε υποχρεωτικό rapid test ανά 72 ώρες. Προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην υπόλοιπη οικονομία σε συσχετισμό με τους εμβολιασμένους. Ήδη από σήμερα η Τράπεζα Κύπρου με εγκύκλιο που απέστειλε στο προσωπικό της ενημερώνει ότι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει με κορονοϊό τους τελευταίους 6 μήνες υποχρεούνται να υποβάλλονται σε rapid test ανά 72 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια τακτική θα ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί.